Σήμερα διαμαρτυρόμαστε γιατί η κυβέρνηση, εφόσον αποφάσισε οι εργαζόμενοι του τουρισμού από όλους τους κλάδους και όλους τους τομείς, θα καλεστούν να ζήσουν σε αυτή την άθλια εξαθλίωση των 500 και των 400 ευρώ. Βρισκόμαστε. Πάρουν όλοι αυτό το επίδομα. Που δεν θα το πάρουν όλοι, γιατί οι εργαζόμενοι που δούλευαν σε ελαστικές μορφές απασχόλησης, α το πούμε έτσι, ορισμένου χρόνου συμβάσεις, μία ημέρα κλπ., ενοικιαζόμενοι, βγαίνουν εκτός του μηχανισμού στήριξης. Και αν δεν έχουν συμπληρώσει τα αίσθημα, δεν μπαίνουν ούτε στο Ταμείο Ενεργείας. Είμαστε λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών, τουλάχιστον για να μας απαντήσουν με ποιο τρόπο μας λένε για αυτή την κουλτούρα πληρωμών να πληρώσουμε με τα 500 ευρώ. Δεν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Δεν είναι νερό, τηλέφωνο και. Τι δέκο, τι δέκο. Πείτε μου κάτι, δεν θα ανοίξουν φέτος τα ξενοδοχεία. Έστω από 1η Ιουλίου που λένε. Τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν μόνο αν έχουν κέρδη. Αυτό έχει φανεί, γιατί η άρση απαγόρευσης λειτουργίας έχει γίνει. Τα ξενοδοχεία θα μπορούσαν να ανοίξουν αν θέλανε να ανοίξουν. Δεν ανοίγουν γιατί δεν έχουν κέρδη. Το μοναδικό τους κριτήριο είναι αυτό. Και εμείς βρισκόμαστε στον δρόμο με 500 ευρώ. Να μην πληρώσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, τράπεζες και φορεία.